Στοκχόλμη. Μια παρέα φίλων από τη Σουηδία και τη Βρετανία διοργανώνουν συχνά βραδιές Eurovision. Ακούν ξανά και ψηφίζουν τραγούδια από παλιότερους διαγωνισμούς. Απόψε είναι η σειρά του 1999, μια από τις 5 χρονιές που η Σουηδία αναδείχτηκε νικήτρια. Για τους φανατικούς φίλους της Eurovision η μεγάλη μέρα πλησιάζει. Στις 18 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μάλμε, την πόλη που φιλοξενεί το φετινό διαγωνισμό. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Ανακαλύπτει τις διαφορετικές πτυχές μιας χώρας. Πώς εξελίχθηκε αυτή τη χρονιά η κουλτούρα της και τι καλό έχει να παρουσιάσει φέτος. Γιατί αυτό κάνουν οι περισσότερες χώρες. Επιδεικνύουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Είναι αυτό που θέλουν να δείξουν στην Ευρώπη. Η Eurovision απευθύνεται σε όλα τα γούστα. Εμένα μου αρέσουν οι μουσικές συνθέσεις, σε άλλους αρέσει η γιορτινή ατμόσφαιρα ή τα διαφορετικά και μοναδικά μουσικά είδη που εκπροσωπούνται σε αυτό το διαγωνισμό. Για εμένα όλα άρχισαν το 1974 με τους ABBA. Ένιωσα φυσικά υπερήφανος. Η Σουηδία, ξέρετε, δεν είναι μεγάλη χώρα, είναι μικρή πληθυσμιακά. Παρ' όλα αυτά, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε η τρίτη χώρα στον κόσμο σε παραγωγή pop τραγουδιών αναλογικά με τον πληθυσμό. Η ABBA έδωσαν όθηση σε ολόκληρο το διαγωνισμό, τον έκαναν πιο σύγχρονο, πιο προσιτό στην pop μουσική από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Στη Eurovision υπάρχει η εποχή πριν και η εποχή μετά τους ABBA. Ο δρόμος των ABBA προς τη δόξα ξεκίνησε το 1974 όταν κέρδισαν το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Έγιναν διάσημοι σε ολόκληρο τον κόσμο για την κεντρική τους εμφάνιση, αλλά κυρίως τη μουσική τους. Από τότε το σουηδικό συγκρότημα έχει πουλήσει εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και υπολείπεται μόνο του Elvis Presley, των Beatles και του Michael Jackson. Αναμφίβολα έδωσαν άλλη διάσταση στο διαγωνισμό της Eurovision, ένα από τα παλαιότερα τηλεοπτικά προγράμματα στην Ευρώπη. Ο διαγωνισμός της Eurovision έχει ακόμα θέση στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, που ο κόσμος εξελίσσεται ταχύτατα τεχνολογικά. Θεωρώ ότι ο αντίκτυπος στις μέρες μας έχει μειωθεί σε σχέση με το παρελθόν. Από την άλλη πλευρά, η σημασία της Eurovision ποικίλει από χώρα σε χώρα. Πιστεύω ότι στη Σουηδία έχει μεγάλη σημασία. Αλλά όσοι θέλουν να απογειώσουν την καριέρα τους, να ξέρουν ότι ελάχιστοι κατάφεραν να το πετύχουν μέσω της Eurovision. Είναι μια νοοτροπία που γνωρίζουμε και προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε. Είναι απλά ένα καλό τηλεοπτικό σόου. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα τραγούδια είναι απαραίτητος καλά. Είναι απλά ένα τηλεοπτικό σόου. Θα ήθελα η μουσική να ήταν στο επίκεντρο όπως συνέβαινε στο παρελθόν, που ο διαγωνισμός αφορούσε αποκλειστικά το τραγούδι. Ο πρώτος διαγωνισμός της Eurovision φιλοξενείται στην Ελβετία το 1956 με τη συμμετοχή 7 χωρών. Είναι η εποχή που η Ευρώπη προσπαθεί να επουλώσει τα τραύματα που προκάλεσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η EBU, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, θεώρησε ότι η μουσική αποτελεί το καλύτερο μέσο για να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ των λαών. Με την πάροδο του χρόνου η Eurovision γιγαντώνεται. Τη δεκαετία του 70 και του 80 ο αριθμός των συμμετεχόντων τριπλασιάζεται. Η επιρροή των ABBA υπήρξε καταλυτική. Οι συμμετέχοντες στρέφονται προς την pop μουσική και οι κεντρικές εμφανίσεις γίνονται θεσμός. Με την πάροδο του χρόνου πολλοί κανονισμοί αλλάζουν. Ένας ωστόσο παραμένει αναλύωτος. Η νικήτρια χώρα φιλοξενεί τον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς. Πέρα από τους ABBA, στη σκηνή της Eurovision έχουν φιλοξενηθεί πολλοί καλλιτέχνες που μετέπειτα εξελίχθηκαν σε αστέρια πρώτου μεγέθους. Ανάμεσά τους η Σελίν Διόν και ο Χούλιο Ιγκλέσιας. Στα χρόνια που ακολουθούν, ο χάρτης του διαγωνισμού αλλάζει με την είσοδο των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Σήμερα οι συμμετοχές ξεπερνούν τις 40. Για τους επικριτές, ο θεσμός είναι ο ορισμός του kitsch. Για τους υπόλοιπους είναι απλά ο καθρέφτης της σύγχρονης ευρωπαϊκής κοινωνίας. Θεωρώ ότι είναι ένας θεσμός σύμβολο για την Ευρώπη. Αυτή είναι η Ευρώπη. Αυτή είναι η EBU. Το ερώτημα είναι πόση σημασία πρέπει να δίνουμε στο γεγονός. Από την πλευρά του τηλεθεατή δεν υπάρχει πρόβλημα να δίνει στο διαγωνισμό μεγάλες διαστάσεις. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ψυχαγωγικό πρόγραμμα στον κόσμο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να διοργανώσουμε το πρόγραμμα αυτό με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι βιώσιμο.
ο περιορισμός της πατάλης είναι αναγκαίος. Πρόσφατα η Ρωσία και το Αζερβαϊτζάν ξόδεψαν περισσότερα από 150 εκατομμύρια ευρώ για τη διοργάνωση του διαγωνισμού. Στον αντίποδα, η Πορτογαλία αναγκάστηκε να ανακαλέσει τη συμμετοχή της λόγω του υψηλού κόστους. Πού οφείλεται όμως η εκτείναξη του κόστους της Eurovision? Στο ερώτημα απαντάει ο ραδιοφωνικός παραγωγός David Goodman. Ο φετινός διαγωνισμός είναι ο ένατος που παρακολουθεί από κοντά και όνειρό του είναι να γίνει κάποια ημέρα ο κεντρικός παρουσιαστής. Είναι πολύ kitsch. Είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού και ένα τηλεοπτικό θέαμα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να συνδυάζουν και τα δύο και ταυτόχρονα να γίνουν αρεστοί σε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικές χώρες μέσα σε 3 λεπτά. Πίσω από όλα αυτά κρύβεται και η πολιτική. Υπάρχει και η γεωπολιτική διάσταση του διαγωνισμού. Καθένας συμμετέχει για τους δικούς του λόγους. Οι δυτικές χώρες συμμετέχουν λόγω της παράδοσης. Οι νέες χώρες από την Ανατολή για να σφραγίσουν την ταυτότητά τους θέλουν να παρουσιάσουν σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινό. Πρέπει να τα συνδυάζεις όλα. Η γεωπολιτική αναμειγνύεται με το kitsch και έτσι δημιουργείται ένα υπέροχο ψυχαγωγικό σόου, ένα πραγματικά μοναδικό τηλεοπτικό προϊόν. Ο Ρίτσαρντ Χέρι και τα αδέρφια του κέρδισαν το διαγωνισμό της Eurovision εκπροσωπώντας τη Σουηδία το 1984. Υποστηρίζουν ότι η επιτυχία αυτή απογείωσε την καριέρα τους. Γράφησαν 4 άλμπουμ και ήταν το πρώτο συγκρότημα από τη Σουηδία που έκανε περιοδία στις χώρες πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα το 1985. Σε αντίθεση με τους Άμπα, οι στίχοι τους είναι στα σουηδικά. Ο Ρίτσαρντ Χέρι δηλώνει υπερήφανος που οι Σουηδοί στιχουργοί γράφουν τραγούδια για Αμερικανούς διάσημους καλλιτέχνες αλλά και για καλλιτέχνες άλλων χωρών που συμμετέχουν στην Eurovision. Πέρυσι, οι Σουηδοί δημιουργοί έγραψαν το 1/3 των τραγουδιών του διαγωνισμού. Κατά τη γνώμη μου, οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί που διαγωνίζονται πρέπει να προέρχονται από τη χώρα που εκπροσωπούν. Η αρχική ιδέα της Eurovision ήταν οι διαφορετικές χώρες να συνεισφέρουν με τη δική τους κουλτούρα, τους δικούς τους καλλιτέχνες και στιχουργούς. Σε διαφορετική περίπτωση χάνεται η ουσία του διαγωνισμού. Όταν για παράδειγμα ένας Σουηδός ή Νορβηγός γράφει τραγούδια που εκπροσωπούν τη Γεωργία ή τα Σκόπια, μου φαίνεται λιγάκι περίεργο. Παρά τις επικρίσεις για τη σύγχρονη μορφή του διαγωνισμού, φέτος η Eurovision αναμένεται να καθυλώσει 250 εκατομμύρια τηλεθεατές μπροστά στις οθόνες τους. Η Καρολίν Νορέν καλύπτει το διαγωνισμό για το σουηδικό ραδιόφωνο από το 1999. I think it's good. Είναι θετικό ότι φέτος η Σουηδία προσπαθεί να μειώσει το κόστος του διαγωνισμού. Σε διαφορετική περίπτωση, αν φέτος κέρδιζε μια χώρα που πλήττεται από την οικονομική κρίση, θα είχε πρόβλημα να αναλάβει το υπέροχο κόστος της παραγωγής την επόμενη χρονιά. Η παραγωγή είναι μικρότερη, τα τραγούδια επιστρέφουν στο επίκεντρο. Τα μεγάλα πάρτι μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, σε αντίθεση με όσα έγιναν πέρυσι στον Μπακού. Εκεί έχτισαν εγκαταστάσεις μόνο για να στεγάζουν τη διοργάνωση. Επιτέλους, λιγότερη επίδειξη και ποιοτικότερο θέαμα. Παρά τις επικρίσεις για τον σύγχρονο χαρακτήρα της Eurovision, οι φανατικοί φίλοι του διαγωνισμού περιμένουν με ανυπομονησία και φέτος το μεγάλο τελικό. Τη βραδιά της 18ης Μαΐου στην αρένα του Μάλμε, εκατομμύρια καρδιές θα χτυπούν δυνατά στην αναμονή για το επόμενο 12.